Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Ένα μέρο το οποίο κάθε Δευτέρα το αφιερώνουμε στα φροντιστήρια που καμισά Ηρακλείου και στον κύριο Μανώλη Μαυράκη, γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε, καθώ βρισκόμαστε στο δρόμο για τι πανελληνίε εξετάσει. Και πόσο μάλλον όταν έχουμε νέα δεδομένα στο τραπέζι, τα οποία έχουν προκαλέσει μια τεράστια σύγχυση σε μαθητέ και όχι μόνο, και εκπαιδευτικού και γονεί. Αυτά θα βάλουμε σήμερα στο επίκεντρο για να σα λύσουμε και τι απορίε. Ο κύριο Μανώλη Μαυράκη λοιπόν μαζί μα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ. Το περιμέναμε καιρό, να mm -hmm. σου πω την αλήθεια. Είχαμε σχολιάσει και προφανώ την εκπομπή ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ομολογουμένω για ένα σύστημα εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο που αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι στη βίτα λυκείου και που σε τρει μήνε τελειώνει τη σχολική του χρονιά. Ε, καινούργια δεδομένα και που τέλο πάντων υπάρχουν σημεία που βάζουν πολλά ερωτηματικά και προβληματισμού. Θα προσπαθήσουμε λίγο να αναλύσουμε αυτό το σχέδιο νόμου που για κάποιε μέρε ή. Ένα-δύο εβδομάδε θα είναι σε διαβούλευση και μετά θα ψηφιστεί. Αυτό είναι το πλάνο. Ε, νομίζω ότι α, να ξεκινήσουμε να προλάβουμε να πούμε ναι. τα, τα σοβαρά σημεία και, του σχεδίου αυτού. Να δούμε και κατά πόσο μα έκανε σοφότερου τα όσα μα είπαν και φυσικά πια σημεία είναι να δούμε να 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 ναι, ναι, να πούμε πάντω ότι είναι ένα, ένα, ένα σχέδιο που ετοιμάστηκε και που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο μήνα. Mm -hmm. ε, μια πολύ σπουδαία αλλαγή λοιπόν αυτή που σημειώνουμε εδώ σε αυτήν την κάρτα είναι ότι οι τρεις ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε μαθητής έχει δικαίωμα πρόσβασης, ανάλογα με τον προσανατολισμό του, σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι κατά τι ή κατά πολύ περιορίζονται οι επιλογές των υποψηφίων σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο. Και αυτό θυμίζει κατά πολύ το σύστημα των δεσμών που ήσχε πριν από αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια ναι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε ακριβώ για αυτά τα επιστημονικά πεδία και του προσανατολισμού. Ένα μαθητή λοιπόν που επιλέγει τον ανθρωπιστικό προσανατολισμό έχει δικαίωμα πρόσβαση σε σχολέ μόνο του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Δηλαδή, σχολέ και τμήματα τα οποία τα σχολιάσαμε την περασμένη Τετάρτη και που θα είναι και η σειρά των εκπομπών για να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία είναι οι ανθρωπιστικέ και κοινωνικέ σπουδέ σαν τα τμήματα τη φιλοσοφική σχολή, τη νομική ψυχολογία, τα μέσα μαζική ενημέρωση κτλ. Αυτό ο υποψήφιο για να έχει δικαίωμα πρόσβαση λοιπόν σε αυτό το πρώτο πεδίο θα εξεταστεί πανελλαδικά στα τέσσερα μαθήματα που βλέπουμε στην κάρτα. Νεοελληνική γλώσσα και γραμματεία. Θα σχολιάσουμε για αυτό το μάθημα, καθώ επί τη ουσία είναι συνεξέταση δύο μαθημάτων και έκθεση και λογοτεχνία. Αρχαία ελληνικά, ιστορία και κοινωνιολογία. Είναι η μόνη αλλαγή στα εξταζόμενα, πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα τη θέση των λατινικών για τα παιδιά του ανθρωπιστικού προσανατολισμού. Παίρνει ε, το μάθημα της κοινωνιολογίας. Είναι νέο δεδομένο αυτό. Είναι νέο δεδομένο. Υπάρχει αρκετή συζήτηση και διαμαρτυρία γύρω από το συγκεκριμένο. Είναι ένα μάθημα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απαιτεί απομνημόνευση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρουμε ακριβώ, παρόλο που έχει ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη, θα στηριχθεί στο ήδη υπάρχον βιβλίο τη κοινωνιολογία. Τη δομή και την εξέταση του μαθήματο δεν γνωρίζουμε ακόμα. Να πάμε στην επόμενη κάρτα και να μιλήσουμε για τα παιδιά που θα επιλέξουν τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών και θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση μόνο στα τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου. Σχολιάζω λίγο ότι αν και εφόσον μείνουν έτσι τα επιστημονικά πεδία, γιατί και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Μπορεί καθώς, να Καθώ ναι, επίσημα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μηχανογραφικό για τι εξετάσει. Ούτε καν για τι εξετάσει ενώ τι φετινέ του 2019. Είμαστε σε μια διαδικασία που συνεχίζονται οι συγχωνεύσει των τμήματων, τα ΤΕΙ κτλ, mm -hmm. κτλ. Που αυτό θα διαμορφώσει ένα καινούριο μηχανογραφικό. Χονδρικά πάντω αυτά που λέμε θα ισχύσουν, δηλαδή η κατανομή δεν πιστεύουμε θα αλλάξει κατά πολύ. Όμως θα εμφανιστούν καινούργιοι τίτλοι, καινούργια τμήματα και σίγουρα αλλάζει το τοπίο, αλλάζει την εικόνα. Ο θετικός προσανατολισμός λοιπόν θα οδηγεί μόνο στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο όπου εκεί θα πω βιαστικά και θα είμαστε εδώ την επόμενη Δευτέρα για να πούμε για αυτά τα τμήματα Λέβαια. του δεύτερου πεδίου. Θα εξακολουθήσει να είναι το μεγαλύτερο όλων. Είναι ένα τμήμα στο οποίο θα βρούμε και θετικέ και τεχνολογικέ σχολέ, θετικών επιστημών, μαθηματικά, φυσικέ, βιολογίε, τμήματα υπολογιστών, πληροφορική, πολυτεχνικά τμήματα, στρατιωτικέ σχολέ. Είναι ένα τεράστιο επιστημονικό πεδίο που θα προσεγγίζει περίπου το μισό μηχανογραφικό. Αυτά τα παιδιά λοιπόν για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα τμήματα θα εξεταστούν στα τέσσερα συγκεκριμένα μαθήματα που βλέπουν οι τελευταίοι στην κάρτα: το μάθημα τη γλώσσα τη γραμματεία το μάθημα των μαθηματικών, της φυσικής και της χημίας. Να προχωρήσουμε, να πούμε για τα παιδιά που θα επιλέγουν τον προσανατολισμό υγείας. Αυτός ως προσανατολισμός θα είναι καινούριο και αυτά τα παιδιά θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή των τμήματων που έχουν σχέση με τις επιστήμες υγείας. Αυτά τα παιδιά, όπω ήταν κάποτε, εκείνη η δέσμη που οδηγούσε στι ιατρικέ, θα εξεταστούν στο μάθημα τη γλώσσα γραμματεία, τη φυσική, τη χημία και τη βιολογία. Όπω ήταν και τότε, έτσι και τώρα θα είναι α πούμε το πιο σκληρό επιστημονικό πεδίο. Το πιο δύσκολο, το, το πιο, απαιτητικό. Δύσκολο, σωστά, το πιο απαιτητικό, με τα πιο υψηλό βαθμα τμήματα. Παρόλο που έχουν γίνει προσθήκε σε αυτό το τρίτο επιστημονικό πεδίο, που έχουν κατεβάσει λίγο τον πύχη, όπω για παράδειγμα εδώ υπάρχουν τμήματα γεωπονία, όπω πάνε και στο δεύτερο πεδίο. Παρ' όλα αυτά, είναι, ένα, είναι το μικρότερο επιστημονικό πεδίο και με τι πιο υψηλόβαθμου και απαιτητικέ σχολέ. Άρα, σίγουρα εδώ ο ανταγωνισμό είναι μεγάλο. Τα παιδιά που θα επιλέγουν τον οικονομικό προσανατολισμό θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση μόνο στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Και αυτό το τέταρτο, όπω θα το κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή. Έχει σχολές τμήματα από τις οικονομικές επιστήμες και αρκετά τμήματα πληροφορικής. Mm -hmm. ε, σίγουρα βέβαια λείπουν τα τμήματα που βρίσκονται στα πολυτεχνία, τα οποία βρίσκονται στο δεύτερο πεδίο. Δηλαδή εδώ προφανώς δεν θα βρούμε τους ηλεκτρολόγους, μηχανικούς ή ενδεχομένως μηχανικούς υπολογιστών. Μια μεγάλη γκάμα επιλογών και αυτά τα παιδιά, με δικαίωμα πρόσβαση λοιπόν στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, θα εξεταστούν στα τέσσερα μαθήματα της γλώσσας γραμματείας των μαθηματικών Τη αρχέ οικονομία και το μάθημα τη πληροφορική που το όνομά του είναι ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Αυτή θα είναι η κατανομή με τα ερωτηματικά σε σχέση με το πώ ακριβώ θα διαμορφωθεί το μηχανογραφικό, άρα ποια θα είναι αυτά τα τμήματα που θα αποτελούν το καθένα από αυτά τα επιστημονικά πεδία. Ε, καινούργια ονόματα, συγχωνεύσει, καινούργια τμήματα, καινούργια προγράμματα σπουδών και περιμένουμε ακόμα, ξαναλέω ότι αυτό αφορά το μηχανογραφικό, το φετινό των παιδιών που θα δώσουν εξετάσεις τον Ιούνιο του 2019. Και αυτό και κύριε Παγίδες, τώρα τελευταία στιγμή να δουν ένα μηχανογραφικό μπροστά του το οποίο έχει άλλα τμήματα τελείως, άλλες συγχωνεύσεις, άλλα νέα δεδομένα, είναι και... τεράστιο δυ... θέμα. Και δυστυχώ θα προσθέσω με έναν σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που έχει θέματα, έχει προβλήματα και με μια ενημέρωση για σχολέ και τμήματα, η οποία είναι ανεπαρκέστατη. Να. Να προχωρήσουμε Λέβαια. λίγο και το σχόλιο μου αφορά το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσα και γραμματεία, που σχολίασα προηγουμένω ότι στην ουσία είναι δύο σε ένα. Είναι συνεξέταση αντί του μαθήματο γλώσσα, δηλαδή έκθεση όπω το ξέραμε Κατά 50% το μάθημα θα γίνει και λογοτεχνία. Ένα πείραμα το οποίο λειτουργεί δύο χρόνια στο ΕΠΑΛ και που μπαίνει στο Γενικό Λύκειο. 50% αυτή η εξέταση θα αφορά τη γλώσσα και 50% τη λογοτεχνία. Θέλει προφανώς δουλειά, γιατί το μάθημα της λογοτεχνίας πάντα είναι ένα μάθημα στο οποίο οι μαθητές δεν φροντίζουν για τη γνώση τους και ο τρόπος της διδακτικής θέλει προσοχή. Ε, καινούριο δεδομένο με μια εξέταση η οποία είναι απαιτητική. Το άλλο καινούριο που έχει αξία να το πούμε είναι ότι σε αυτά τα τέσσερα κάθε φορά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δεν υπάρχουν πλέον συντελεστέ βαρύτητα που ήταν κάτι ιδιαίτερο καθώς κάποια μαθήματα όντως είχαν ιδιαίτερη αξία για κάποια τμήματα. Άρα όλα τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται ανά πεδίο έχουν την ίδια, την ίδια αξία. Ίδια αξία. Ίδια. Κατά 25% συμμετέχουν στη μοριοδότηση. Πάμε παρακάτω για να σχολιάσουμε τα καινούργια δεδομένα που αφορούν τη μοριοδότηση για την εισαγωγή, τι απολυτήρε εξετάσει, το πρώτο μηχανογραφικό και τα τμήματα ελεύθερη πρόσβασης. Mm -hmm. Να πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα και να δούμε αυτό το καινούργιο ενδεχόμενο, το πώ δηλαδή μπορεί να έχουμε μοριοδότηση. Αυτό προβλέπει το σχέδιο νόμου, μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και από το απολυτήριο, δηλαδή από τις απολυτήριες εξετάσεις. είναι ένα καινούριο δεδομένο για τη διαδικασία της εισαγωγής. Αυτό που ίσχυε ως σήμερα είναι ότι την εισαγωγή την προσδιορίζει και τη μοριοδοτούσε 100% η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό που λέει το σχέδιο νόμου είναι ότι κατά 10% πλέον θα μοριοδοτείται η εισαγωγή από τις απολυτήριες εξετάσεις οι οποίες παρεμπιπτόντως αλλάζουν στον τρόπο διεξαγωγής τους. Ένας όμως σοβαρό αστερίσκος που τον βλέπουμε εδώ με κόκκινα στοιχεία γράμματα είναι ότι για την πρώτη χρονιά για τις εξετάσεις του 2020 τουλάχιστον ο βαθμός του απολυτηρίου δεν θα μοριοδοτήσει την εισαγωγή. Κάτι τέτοιο θα συμβεί στα επόμενα χρόνια. Μάλιστα, αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος. Είναι μια είναι σημαντική παράμετρος για την πρώτη χρονιά, ερωτηματικό. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν ξέρω καν αν πρόκειται να ισχύσει, καθώς μένει αυτός ο αστερίσκος και πάμε για κάτι που αφορά το μέλλον και πάμε να σχολιάσουμε την περίπτωση που προβλέπεται εισαγωγή σε τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για να συμβεί αυτό, δηλαδή για να έχουμε πρόσβαση μόνο με το απολυτήριο της απολυτήριας εξετάσεις, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια είναι τα τμήματα αυτά που επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση. Και για να γίνει αυτό, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, οι μαθητές στο τέλος της Β' πρέπει να υποβάλουν ένα πρώτο μηχανογραφικό με λίγες, 10 μάλλον, επιλογές. Θα σχολιάσω πολιτικά λέγοντας ότι είναι ένα πείραμα, ένα δύσκολο πράγμα που δεν ξέρω αν τα μοντέλα του Υπουργείου οδήγησαν σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα. Και θα πω ότι ίσω αυτό είναι ένα λόγο που ουσιαστικά μετατίθεται και αυτό ως διαδικασία για τον επόμενο Οκτώβριο. Οκτώβριο συγκεκριμένα, γιατί κύριε Μαυράκη, ναι. Οκτώβριο πάμε για εθνικέ εκλογέ. Όπω όλα δείχνουν. Πολύ καλά σχολιάστηκε, γιατί το ίδιο σχόλιο θα έκανα και εγώ. Η γνώμη μου είναι ότι κάτι τέτοιο πάρα πολύ δύσκολα θα τρέξει. Ε, Α δούμε παρόλα αυτά την κάρτα, αν μπορούμε να τη φέρουμε μπροστά. Είναι ένα καρύφημα που κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο το είχε δώσει το Υπουργείο που περιγράφει όλη τη διαδικασία. Κανονικά λοιπόν, ο μαθητή τη Β' Αλικίου στο τέλο τη χρονιά θα έκανε αυτό το μικρό μηχανογραφικό. Αυτό θα γίνει λοιπόν αυτή τη φορά στο ξεκίνημα τη χρονιά τη καινούργια, Δηλαδή αυτά τα παιδιά που θα μπουν στη ΓΑΜΑ Αλικίου και που θα κάνουν το πρώτο μικρό του μηχανογραφικό τον Οκτώβριο. Από αυτό το μηχανογραφικό το σύστημα θα βγάλει εκείνες τις σχολές που είναι ελεύθερης πρόσβασης. Και αν κάποιος έχει κάποια από αυτές τις σχολές στο δικό του μικρό μηχανογραφικό, ναι, μπορεί να επιλέξει να μην δώσει πανελλήνες εξετάσεις και να μπει χωρίς τις εξετάσεις σε αυτό το τμήμα. Αν όχι, τότε το Φεβρουάριο πλέον μήνα, οπότε και θα οριστικοποιήσει αυτή, αυτήν την επιλογή, θα μπει στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτό λοιπόν θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά με αυτή την καθυστέρηση Οκτωβρίου και επί της ουσίας περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και τι θα προκύψει από αυτό το πρώτο μηχανογραφικό. Θα ξαναπώ ότι μπαίνουν πάρα πολλά ερωτηματικά και μάλλον είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα προκύψει. Επιτρέψτε μου να πω επίσης ότι τμήματα ελεύθερης πρόσβασης επί της ουσίας είχαμε ήδη. Όταν κουβεντιάσαμε για τμήματα που η εισαγωγή ήταν με 4 ή με 3 ή με 5.000 χιλιάδες μόρια, Επί τη ουσία, τι κουβεντιάζαμε yeah. για τα τμήματα ελεύθερη πρόσβαση. Κάτι τέτοιο όπω καταγράφεται μέσα από αυτή τη διαδικασία του μηχανογραφικού, επιτρέψτε με να πω ότι έχει κινδύνου. Να προχωρήσουμε λίγο yeah. και να τα ξαναβάλουμε λίγο συνοπτικά να βοηθήσουμε του τηλεθεατέ με τι συγκριτικέ μα παρατηρησούλε. Παλιό και νέο σύστημα, λοιπόν, να τα δούμε έτσι γενικότερα. Λίγο δίπλα, συνοπτικά δίπλα. να βοηθήσουμε δίπλα-δίπλα. Mm -hmm. Το πρώτο αφορά το πρόγραμμα και τον προσανατολισμό στην τρίτη ηλικία. Αριστερά διαβάζουμε αυτό που ισχύει ω τώρα. Τρει ομάδε που σαν τέσσερα παιδεία. Ενώ σύμφωνα με το καινούριο, τέσσερι ομάδε και τέσσερα παιδεία. Διαβάζουμε από κάτω τι ώρε των μαθημάτων, πώ μοιράζονται στην τρίτη ηλικία. 15 ώρε για τα μαθήματα προ και 15 ώρε γενική παιδεία. Δεξιά, αυτό που αλλάζει στη δομή και στα μαθήματα είναι ότι πλέον έχουμε τα τρία μαθήματα που πρόκειται να εξεταστούν πανελλαδικά οι μαθητέ. Για το καθένα από αυτά να γίνονται 6 ώρες διδακτικές στην τρίτη ηλικίου και λιγότερες ώρες στα μαθήματα γενικής παιδείας. Αυξάνονται λοιπόν οι διδακτικές ώρες στα αυτά τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα με μια προσάυξη, απολύτω φυσιολογικό τη εξεταστέα ύλη για τι πανελλαδικέ εξετάσει, που δεν έχει ανακοινωθεί ούτε ξέρουμε ακριβώ πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η προσάυξη και πόσο θα δυσκολεύσει τα πράγματα. Να πάμε παρακάτω. Εδώ διαβάζουμε τη διαφορά στις απολυτήριες εξετάσεις. Ως τώρα δεν μοριοδοτούν την εισαγωγή, ενώ υποτίθεται ότι το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει ότι θα μοριοδοτούν την εισαγωγή, σίγουρα όμως όχι την πρώτη χρονιά. Τέσσερα μαθήματα έδιναν οι μαθητές για να πάρουν το απολυτήριο. Τώρα τα τέσσερα μαθήματα ήταν της γενικής παιδείας, τώρα θα είναι τα τέσσερα μαθήματα που θα ξαναδώσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις επιτήρηση και διαδικασίες από τους καθηγητές και το σχολείο τους, ενώ τώρα θα οργανωθούν σε ομάδες σχολείων που θα δίνουν τα θέματα και υποτίθεται μια πιο αξιοκρατική και ίσως και πιο αυστηρή διαδικασία ε, με πολλά ερωτηματικά και εδώ, γιατί αν αυτός διαδικασία μοριοδοτεί την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, προφανώς πολλοί σκέφτονται ότι ενδεχομένως να μην είναι το ίδιο αξιοκρατική και το ίδιο δίκαιη για όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Είναι μια υπόθεση η οποία περιμένουμε να δείξει αν και εφόσον επίσης μπει σε εφαρμογή καθώς και αυτή μετατίθεται για ένα χρόνο μετά. Εδώ πολύ συνοπτικά ξανά η εισαγωγή στην τριτοβάθμια Είπαμε ότι η επιλογή αφορούσε συγκεκριμένα μαθήματα και είχαν τη δυνατότητα οι μαθητές να επιλέξουν από δύο επιστημονικά πεδία σχολές. Αυτή τη φορά μία, με ένα επιστημονικό πεδίο αντιστοιχεί σε έναν προσανατολισμό. Ε, είπαμε ότι το καινούριο εδώ είναι η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε κάποια τμήματα χωρίς εξετάσεις και η προϋπόθεση που είναι να έχω την υποβολή του πρώτου μηχανογραφικού δελτίου που Περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί τον ερχόμενο Οκτώβριο. Να πάμε παρακάτω. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η εικόνα που έδωσα προηγουμένω από τα μαθήματα και το πρόγραμμα τη Τρίτη Λυκείου. Είναι τα μαθήματα γενική Παιδείας που εδώ βλέπουμε στη Τρίτη Λυκείου ένα περιορισμό στι ώρε αυτών των μαθημάτων. Να προχωρήσουμε και να δούμε αντίστοιχα αναπροσανατολισμό πώς γίνονται εξάωρα τα μαθήματα την εβδομάδα για τα τρία από τα τέσσερα μαθήματα του προσανατολισμού. Έξι ώρες σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα εξεταζόμενα πανελλαδικώς μαθήματα. Ε, στους τέσσερις προσανατολισμούς αντίστοιχα. Λοιπόν, οι γενικές αρχές θα έλεγα ότι είναι αυτές. Επί τη ευκαιρία να πω ότι έχουμε στα χέρια μας το Πανεπιστήμιο που ουσιαστικά και το σύστημα εισαγωγής καταγράφει και προφανώ, ό,τι καινούριο προκύψει με το μηχανογραφικό, ο οποιοδήποτε θα το έχει στα χέρια του με ένα πολύ εύκολο τρόπο, διότι το κάθε βιβλίο έχει τον κωδικό του. Οπότε, όποια καινούργια πληροφορία και αν προκύψει, θα την έχει ο... εκείνο που έχει αγοράσει το βιβλίο του. Και φυσικά, ένα λεπτό χρόνο να πούμε για τι ημέρε καριέρα, γιατί τα καινούργια δεδομένα. Τώρα και αν έχουν σημασία αυτέ οι ημέρε, κύριε Μαυράκη. Ναι, τα καινούργια δεδομένα νομίζω ότι είναι ένα ακόμα λόγο που επιβάλλουν mm. να έρθει ο κόσμος και να μάθει το Σάββατο 6 Απριλίου το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ατλαντής για 17η συνεχόμενη χρονιά είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας και είναι άνθρωποι που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό επαγγελματικά πολύ σοβαρά με αυτές τις αγωνίες των παιδιών. Είναι οι σύμβουλοι του Orientum και είναι οι άνθρωποι που θα εξηγήσουν με τον πιο αξιόπιστο τρόπο πώς θα λειτουργήσει αυτό σύστημα εισαγωγής τι σοβαρό θα συμβεί στο καινούριο μηχανογραφικό με τις πολύ σημαντικές αλλαγές που γίνονται για αυτά τα παιδιά που τώρα φέτος θα δώσουν τι εξετάσεις τους και που σε αυτή την εκδήλωση θα έχουν και την ευκαιρία να μιλήσουν με πάρα πολλούς επαγγελματίες και να μάθουν πολύ σπουδαία πράγματα. Και το τελευταίο που θα ξαναπώ είναι ότι με αφορμή αυτή την εκδήλωση μαθητές πρώτης λυκείου μπορούν να κάνουν μια επικοινωνία εύκολη με τα φροντιστήρια που κάνουμε και να περάσουν ένα πολύ πολύ αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Είναι πολύ σοβαρές αυτές οι διαδικασίες, δεν είναι καθόλου αστείο, είναι επιλογές ζωής, οι επιλογές των επαγγελμάτων και των σπουδών και πλέον υπάρχουν τρόποι αξιόπιστοι και επιστημονικοί να ερευνήσεις και να προτείνεις με σοβαρότητα τι είναι αυτό που αφορά, ταιριάζει σε ένα παιδί 16 χρονών που δεν έχει ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία να βάλει οπωσδήποτε τα σωστά κριτήρια για να κάνει αυτές τις επιλογές. Σάββατο 6 Απριλίου, λοιπόν, και είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία. Κρατήστε τη. Κύριε Μαυράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα σημαντικά μα είπατε. Φυσικά για το νέο σύστημα στις πανελληνίες εξετάσει. Εδώ θα είμαστε και την άλλη Δευτέρα να Θα είμαστε και την άλλη Δευτέρα για να προχωρήσουμε στα επιστημονικά πεδία. Mm -hmm. Θα πούμε για το δεύτερο για το επιστημονικό δεύτερο. πεδίο, τι σχολέ των θετικών και τεχνολογικών επιστημών. Φυσικά, εσεί μπορείτε να δείτε τα σχετικά αποσπάσματα τη εκπομπή και τη συζήτηση την οποία έχουμε και την παρουσίαση του κυρίου Μαυράκη και στο κανάλι μα στο YouTube και στο neacrete.gr όπου υπάρχει ειδικό χώρο όπου ανεβαίνουν φυσικά όλα τα νεότερα. Σα ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.